Γεια σας. Το άθλημα και θέμα έχει σήμερα ένα μόνο θέμα, τον αγώνα Παναθηναϊκού Ολυμπιακού που αρχίζει σε λίγο στο Ολυμπιακό Στάδιο. Να αφήσουμε όμως προλόγους και να δώσουμε γρήγορα μικρόφωνο στον Γιάννη Διακογιάννη. Καλώς απόγευμα σε ζωντανή μετάδοση από το Ολυμπιακό Στάδιο στο Μαρούσι, τον πολυσυζητημένο αγώνα Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα. Ένας αγώνας που γίνεται μέσα σε μια, θα λέγαμε, ιδιαίτερα φορτισμένη ατμόσφαιρα. Μέχρι στιγμής βέβαια είναι ήρεμα τα πράγματα και ευχόμαστε να συνεχιστούν και κατά διάρκεια του αγώνα, αλλά και στη λήξη, μετά τη λήξη του. Γιατί βέβαια μην ξεχνάμε το ποδόσφαιρο δεν είναι παρά μόνο ένα παιχνίδι και τίποτα. Δεν έχει γεμίσει το Ολυμπιακό Στάδιο παρά το γεγονός ότι ο καιρός μάλλον καλός ήταν μέχρι στιγμής. Τώρα βέβαια υπάρχουν κάποια σύννεφα. Ίσως και να είναι ο φόβος για μερικούς να μην έρθουν εδώ που γίνουν εξόδια. Υπάρχει βέβαια και το ότι ο αγώνας μεταδίδεται ζωντανός. Διαιτητής είναι ο κύριος Κώστας Δημητριάδης, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη μέση του γηπέδου, μαζί με τους δύο αρχηγούς, τον Μητρόπουλο και τον Μαυρίδη. Όπως είναι γνωστό, αποφασίστηκε χθες επίσημα πλέον, Τελεσίδικα, Δοκοφίδης, να γίνει ο αγώνας και γίνεται βέβαια. Ελπίζουμε να δικαιωθούν αυτοί που πίστευαν ότι δεν θα υπάρξουν επεισόδια. Το ελπίζουμε και το ευχόμαστε. Και οι συνθέσεις για το γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό Αμπαδιωτάκη, εδώ τέταρτη. Το 2 ο Χατζη Αθανασίου, το 3 ο Χριστοδούλου, συγγνώμη ο Καλατζής. 4 Καλιτζάκης, 5 Κουρμπανάς και 6 Μαυρίδης. 7 Σαραβάκος, 8 Χριστοδούλου, 9 Νίλσεν, 10 Βλάχος και 11 Γιώργα Μλής. Και για τον Ολυμπιακό, τερματοφύλακας ο Καλικριάδης, το 2 Καραταΐδης, 3 Τσαλουχίδης, 4 Μπανιώτης, 5 Αλεξίου, 6 Κοφούδης, 7 Τσαντάκης, 8 Χαντζίδης, 9 Μητρόπουλος, 14 και 11 Μουστακίδης. Θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν τα μέτρα σήμερα, είναι πρωτοφανή θα λέγαμε, από πλευράς αστυνόμευσης. Ψάχνονται πολλοί φύλαθλοι έξω από το γήπεδο, μακριά από το Ολυμπιακό Στάδιο. Ήταν ο Χαντζίδης και μία από τις κάμερες της ΕΤΕΝΑ που επαναλαμβάνω καλύπτει ζωντανό τον αγώνα. Χαντζη Αθανασίου στο πλάγιο, το 46ο λεπτό. Πρώτο λεπτό της καθυστέρησης συμπληρώθηκε και είναι το τέλος του ημιχρόνου. Ο Παναθηναϊκός προηγείται από το 38 με 1-0 με το αυτογκόλ του Μπανιώτη. Το μικρόφωνο μας τώρα στο στούντιο της Αγίας Παρασκευής.
επιστροφή στο Ολυμπιακό Στάδιο, να παρακαλέσουμε τον κύριο Περπερίδη, τον Κώστα Περπερίδη, να μας δείξει τίποτα φάση του πρώτου ημιχρόνου. Να, εδώ. Ο Σαραβάκος εδώ με τον Χριστοδούλο. Χριστοδούλου θα μπει μες στην περιοχή, θα κάνει συλλητή σέντρα, πετάκι τον Πανιώτης με τα στροφόδι, λασάρει την μπάλα στα δίχτυα του Αλικριάδη. Είναι το γκολ του Παναθηναϊκού, το αυτογκολ αν θέλετε, του Πανιώτης, το 38ο λεπτό γκολ που ξαναβλέπετε. Τα κουνιά του Σαραβάκου, προσπάθεια να περάσει και σέντρα του Χριστοδούλου, και ο Πανιώτης, ενώ είχε επιχειρήσει έξω το Αλικριάδης μπροστά από τον Ήλτσα. Φάση αυτή στο 38ο λεπτό, είχαμε δύο δοκάρια, ένα του Σιαντάκη και ένα του Βλάχου, στη φάση αυτή που εξελίχθηκε αφού ορθώς ο κ. Δημητριάδης δεν διέκοψε στο φάλ που είχε γίνει πάνω στον Ήλτσα. Έγιναν ορισμένες φάσεις, χωρίς το μεγάλο το παιχνίδι ήταν ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου θα λέγαμε, έγιναν ορισμένες φάσεις και στα δύο δοκάρια. Είχαμε την απόκρουση του Μαυρίδη πάνω στο σου του Σιαντάκη στη γραμμή. Είχαμε την πολύ ωραία απόκρουση του, μετά το 1-0 ακριβώς ένα λεπτό αργότερα, του Ταλικριάδη, ίσως την ορότερη απόκρουση του αγώνα, του πρώτου μικρόνου μάλλον, στο πολύ δυνατό σουτ από μέσα στην περιοχή του Γιωργαμλή. Και οι ομάδες που μπαίνουν στο δεύτερο ημίχρονο, ένα ήρεμο πρωτοημίχρονο. Από πλευράς Παναθηναϊκού δεν βλέπουμε να έχει γίνει αλλαγή. Ο Ολυμπιακός, υπενθυμίζουμε ότι έκανε μια γρήγορη αλλαγή αφού είχε βγει ο Μουστακίδης για να βγει ο Σοφιανόπουλος. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος δεν έχει κλασικούς κυνηγούς θα λέγαμε, γιατί και ο Μητρόπουλος έχει πάψει να είναι κυνηγός, όπως ήταν παλιά, και ο Χατζίδης δεν είναι κυνηγός. Είδαμε έναν Ολυμπιακό ο οποίος ψαχνόταν, μερικές φορές βγήκε μπροστά ο Σιαντάκης, λίγο εξτρέμα. Άλλες φορές είχε μπρωθεί και ο Ντέταρη να παίξει σαν δεύτερο σεντερφόρ. Μπορείς όμως και αυτός να δώσει τη λύση. Και μια κάμερα που είναι μέσα στο τούνελ θα λέγαμε. Και τώρα θα δείτε σε λίγο εδώ τους παίκτες του Ολυμπιακού, ενώ οι Παναθηναϊκοί έχουν βγει ήδη στο γήπεδο. Έχει σκοτεινιάσει, να δούμε αν θα χρειαστεί να ανάψουμε τίποτα κεριά και αναπτύρες, γιατί από την πληροφορία έχω κάποια προβλήματα υπάρχουν στις λάμπες απάνω. Εδώ οι διαιτητές των προβολέων του Ολυμπιακού Σταδίου. Από χειμώνιας ίσως θα πρέπει η ΕΠΟ να ορίσει τους αγώνες να γίνονται μισή ώρα τουλάχιστον νωρίτερα. Χειμώνας είναι, έστω και αν είναι χειμώνας στην Ελλάδα, είναι χειμώνας με τα πρόβλεπτά του. Ο κ. Δημητριάδης που ήταν σωστός, αυστηρός, δεν έκανε το λάθος, δεν δόθηκε άλλωστε ευκαιρία να... δεν έγινε η μεγάλη φάση, η δύσκολη φάση τα λέγαμε. Κράτησε καλά το παιχνίδι τα πρώτα αυτά 45 λεπτά. Και αναμένεται ο Ολυμπιακός νάτος. Χατζίδης Μητρόπουλος, Καρατραΐδης ήταν, Σοφιανόπουλος και άλλοι. Και ο Δέταρη με τον Κοφίδη. Άλλα 45 λεπτά λοιπόν για αυτό το παιχνίδι. Και από την εικόνα του αγώνα θα βλέπετε ότι έχει σκοτεινιάσει αρκετά. Πάμε λοιπόν για το δεύτερο ημίχρονο. Παραβάνω πάντα στη ζωντανή μετάδοση από το πρώτο κανάλι της ΕΡΤΑ. Μητρόπουλος και Δέταρη στο ξεκίνημα δεύτερο αυτό ημίχρονο, η παλιά του Δέταρη για το Τσιαντάκι.
Καρακαΐδη στο πλάγιο, μπάλα για τον Τσαλουχίδη. Νέο γέννησμα και είναι το τέλος του αγώνα στο 48 λεπτό. Παναθηναϊκός κερδίζει αυτό το παιχνίδι με 2-1. Προηγήθηκε στο ημίχρονο με αυτογκόλ του Μπανιώτη σε προσπάθεια Σαραβάκου Χριστοδούλου στο 38. Ισοφάρισε στο 78 Αλεξίου με κεφαλιά μετά από ένα κόρνερ από τη δεξιά πλευρά που είχε χτυπήσει ο Τσιαντάκης. 2 λεπτά αργότερα έγινε πέναλτι. Ο Τσαλουχίδης έπιασε από τον Σαραβάκο που είχε μπει μες στην περιοχή. Ο Σαραβάκο από τη φανέλα. Ο Σαραβάκος έκανε το 2-1. Το παιχνίδι τελείωσε 2-1. Το πρωτάθλημα βέβαια ακόμα έχει πολύ δρόμο. Παρακολούθησε σε απευθείας μετάδοση από το Ολυμπιακό Στάδιο, από το πρώτο κανάλι της ΕΡΤΟΕΤ, τον αγώνα Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Το πολυσυζητημένο ντέρμπι προσυζητημένο εδώ και πολύ καιρό. Ήταν η σοφάριση του Αλεξίου. Παναθηναϊκός βγήκε νικητής με 2-1. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ. Το μεγάλο ντέρμπι έχει τελειώσει στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Παναθηναϊκός είναι ο νικητής με 2-1 επί του Ολυμπιακού. Και να δούμε τι θα μας πει τώρα ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, ο Κώστας Μαυρίδης. Κώστα Μαυρίδη, η μεγάλη νίκη της ομάδας επί του Ολυμπιακού στο ντέρμπι. Πες μου πώς σχολιάζεις την απόδοση του Παναθηναϊκού. Δεν θέλει να μιλήσει ο Μαυρίδης. Να δούμε τον Βαγγέλη τον Βλάχο. Βαγγέλη Βλάχο, η μεγάλη νίκη της ομάδας του Παναθηναϊκού. Πες μου πώς σχολιάζεις την απόδοση του Παναθηναϊκού και πώς τον αντιπάλου του Ολυμπιακού. Ήταν καλό το παιχνίδι. Είχε όλα αυτά τα στοιχεία που χαρακτηρίζει ένα μεγάλο ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός μου άρεσε, είναι μεγάλη ομάδα, είναι καλή ομάδα. Βέβαια ακόμα δεν μπορώ να πω μεγάλα λόγια για την ομάδα του Ολυμπιακού. Δεν διέκρινα κάποια ομοιογένεια. Όσο για μας, νομίζω κάναμε πολύ καλό μάτς και πήραμε αυτό που θέλαμε και αξίζει συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Φοβήθηκε σε κάποια στιγμή του παιχνιδιού, ίσως όταν ισοφάρισε ο Ολυμπιακός. Ναι, για να είμαι ειλικρινής, φοβήθηκα. Ήθελε 10 λεπτά, δεν είχαμε πολλά περιθώρια. Όμως η τύχη ήταν με το μέρος μας και μπορούσαμε να κερδίσουμε το μάτι. Πιστεύεις ότι ήταν καλύτερος ο Παναθηναϊκός ή ότι βοηθήθηκε και από το αυτογκόλ του Πανιώτη στο πρώτο μέρος? Όχι, νομίζω ήταν καλύτερος. Είχαμε και περισσότερες ευκαιρίες. Γενικά στο μάτι ήμασταν πιο ομάδα. Και για τη ρεβάνς τώρα στην Ευρώπη με τη στρέτευση, τι βλέπεις? Ήταν ένεση, θα μπορούσα να πω, αυτή η νίκη, το νοτική. Η ψυχολογία μας έχει αλλάξει σίγουρα. Εύχομαι να δείξουμε την ίδια δύναμη και την ίδια αυτοπεποίθηση και την Τετάρτη για να περάσουμε. Εντάξει, Βαγγέλη, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ.